για επικεφαλής των κλιμακίων των σεισμών εξετάζουν λεπτομερόστατη αντικείμενα και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις είναι θέμα ελάχιστου χρόνου η γεφύρωση των τελευταίων εκκρεμωτήτων και ολοκλήρωση των πολύμηνων διαβουλεύσεων. Όπως έχει γίνει γνωστό, συζητούνται οι διαφορές 8-9 μεγάλες ή μικρότερες σημασίας ζητήματα, όπως το συνταξιοδοτικό ιδιωτικοποίησης, οι αγορές των προϊόντων και το δημόσιο. Σημειώνεται ότι δεν έχει γίνει διαπραγμάτευση για τα πρωτογενή πλεονάσματα μετά το 2018, καθώς το θέμα αυτό συνδέεται με τα μέτρα για το χρέος και αναμένεται να συζητηθούν στο Eurogroup της 22ης Μαΐου. Με μαζικά συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα και μηνύματα από την πολιτική ηγεσία τιμήθηκε σήμερα ο εορτασμός της εργατικής πρωτομαγιάς. Στην Αθήνα πορείες πραγματοποίησαν ΓΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΗ, Εργατικό Κέντρο και ΠΑΜΕ, με τους συνδικαλιστές να επισημαίνουν το επίκαιρο της πρωτομαγιάς, τονίζοντας πως οι εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με νέα σκληρά μέτρα που θα επιδεινώσουν την ανεργία και τη φτωχοποίηση της πλειοψηφίας των πολιτών. Ο νέος μεγάλος εθνικός στόχος της μεταμνημονιακής εποχής είναι να εκπληρώσουμε τις κοινωνικές πληγές της κρίσης και να ξαναδώσουμε ελπίδα και προοπτική, ειδικότερα στη νέα γενιά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του. Η κυβέρνηση, παρά την ασφικτική επιτροπή και τους εκβιασμούς, έδωσε με επιτυχία την πιο δύσκολη διαπραγματευτική μάχη με τους δανειστές για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της εργασιακής κανονικότητας, σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας.